Περιφερειακή Αρχή και αυτή η Περιφερειακή είναι ίσως η πιο σκληρή κομματική περιφερειάρχης αυτής της περιόδου. Δηλαδή, θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί το λέω. Χθες υπήρχε μια πανκινητοποίηση, πανηλιακή κινητοποίηση με συμμετοχή από χωρίς της Πάτρας, της Αχαΐας, της Καλαμάτας, της Πελοποννήσου, της Ακίνθου, της Κεφαλονιάς για το δρόμο Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Ολυμπία Τσακώνα. Είναι ένα κομμάτι, ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Υπάρχουν συμβάσεις υπογεγραμμένες, στις οποίες ο νέος Υπουργός Υποδομών εξέφρασε την πρόθεσή του να τις ακυρώσει, πληρώνοντας αποζημιώσεις και ποινικές ρήτρες στους εργολάβους, για να πάει από την αρχή να αναθέσει αυτό το έργο στην Ολυμπία Οδό, στα πλαίσια του ΣΔΙΤ. Λοιπόν, ξεσηκώθηκε λοιπόν ο κόσμος και σωστά με πρωτοβουλία των φορέων της υγείας και εκεί είμαστε όλοι, γιατί δεν μπορεί σε αυτόν τον δρόμο να σκοτώνονται 30 άνθρωποι το χρόνο σε έναν δρόμο καρμανιόλα και να τραυματίζονται εκατοντάδες και να συνεχίζουμε να έχουμε αυτή την αναλυσία. Γιατί αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα ο Καραμαλής θα βγάλει την υπόθεση έξω από το 23, δηλαδή θα το πάει στην επόμενη προγραμματική περίοδο που σημαίνει τουλάχιστον 5 χρόνια καθυστέρηση. Δεν αντέχει ο κόσμος, δεν μπορεί άλλο. Σε αυτή λοιπόν την συγκέντρωση εκεί χθες ήταν η περιφέρεια Πελοποννήσου, Νέα Δημοκρατία πρόσκειται ο κύριος Περιφερειάρχης, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στη Νέα Δημοκρατία πρόσκειται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Η μόνη που έλειπε ήταν η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Θα μου πείτε, έχει σχέση με τον δρόμο αυτό? Βεβαίως. Όλοι οι διακινούμενοι επισκέπτες της Ζακίνδου περνάνε από αυτόν τον δρόμο. 250.000 το χρόνο, επισκέπτες και κάτι. Συν το 70% των διακινούμενων επισκεπτών της Κεφαλονιάς και της Συνδάκης. Δηλαδή, μιλάμε περίπου για 400 με 500.000 επισκέπτες το χρόνο που αναφέρονται στα Ιόνια νησιά, περνούν από αυτόν τον δρόμο και κινδυνεύει η ζωή τους. Και δεν ήρθε ένας άνθρωπος της Περιφερειακής Αρχής να πει ναι, είμαστε και εμείς μαζί με τον κόσμο. Θέλουμε αυτός ο δρόμος να γίνει τώρα. Μας λέει την ίδια στιγμή ότι είναι ευαίσθητη στην οδική ασφάλεια, κύριε Κάτσε. Ποια οδική ασφάλεια? Εκεί είναι η οδική ασφάλεια. Έλειπε λοιπόν. Γιατί? Γιατί ακριβώς δεν θέλει να αντιπαρατεθεί με την γραμμή της κυβέρνησης και του Υπουργού του κ. Καραμαλή. Γι' αυτό λέω ότι προφανώς πρόκειται για την πιο σκληρή περιφερειάρχη από άψη υπηρέτησης κομματικού συμφέροντος που έχει μια δημοκρατία. Αλλά εδώ το κομματικό συμφέρον δεν ταυτίζεται ό,τι φαίνεται με το λαϊκό συμφέρον. Και έχουμε ένα περιφερειάρχη, μια περιφερειάρχη, η οποία αποφασίζει και προτιμά να υπερασπιστεί το συμφέρον του κόμματος και ό,τι άλλο κρύβεται πίσω από αυτό, απέναντι στα συμφέροντα της κοινωνίας. Και αυτό οφείλει να καταγραφεί. Το ίδιο έγινε με τη συμπεριφορά της με τον Ερμίτη, που βρέθηκε τελικά να λέει ότι δεν έχει αρμοδιότητα η περιφέρεια και να προσπαθεί να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν αντίθετα από ό,τι φαίνεται ότι υπάρχει η κοινή γνώμη στην Κέρκυρα και οι φορείς. Άλλωστε, υπήρξε και προχθές η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Και το ίδιο συμβαίνει και με την υπόθεση της υποτιθέμενης επένδυσης στα ορεινά της Ζακίνδου, όπου 15.000 στρέμματα έχουν καταπατηθεί από μια εταιρεία υποτιθέμενων καταριανών συμφερόντων και εκεί απέναντι στον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά, γιατί σε όλα αυτά συμβάλλεται με τον Γεωργιάδη, με τον Καραμαλή, γενικά με τα στελέχη της κυβέρνησης. Δεν μπορεί έτσι να λειτουργήσει ο δημόσιο. Και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο το καταγγέλουμε με κάθε τρόπο. Και το τελευταίο θέμα